αφήσουμε όλα για να πάμε καλύτερα. Χαρακτηρίζει κούρα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φοιτητών Διακονίας. Ακόμα μία μέρα οι πρωτανικές αρχές εξουσίαζαν το ξενάκι του Φοιτητών. Μετά από παρέμβασή μας και στη συλλογική λέξη του Πάπη Θήτα, όπου σταματήσαμε το έλεγχο των βαρτών σύγχυσης, ταυτόχρονα με αυτή του εργολάβου, απομακρύνθηκαν οι εργαζόμενοι και σταμάτησαν όλες οι δυναμές. Η συλλογική σύλλογη από κοινού με το σωματείο των εργαζομένων στην πληθυσμό, στολίζουμε και σήμερα, όπως και χθες, όλους οι φοιτητές θα μπορούν να συστηθούν κανονικά στη λέξη, πλέον με τους εργαζόμενους προκειμένου να βάλουμε ένα καιρό σφραγμό και εμπόδιο στο χτύπημα της κοινωνικής μέρημνας που ετοιμάζεται στα πανεπιστήμια και απαιτούμε τώρα να σταματήσει κάθε έργο και να μπορούμε όλοι στις λέσεις και να μπορούμε όλοι στις λέσεις. Αυτή η κατάσταση όμως μέχρι πότε μπορεί να συνεχιστεί, εκτιμάτε, να κάνετε εσείς τη δουλειά, δηλαδή, το έργο εδώ. Προφανώς είναι ένα γαϊτανάκι το οποίο δεν βάζει το σενάδο αυτό. Εμείς εδώ πέρα, όλοι οι κοινωνικοί σύλλογοι, όσο προγραμμένοι είναι, θα διεκδικούμε καθημερινά και στις πρωτανικές αρχές να συστήσουμε από το Υπουργείο και την Υπουργό Παιδείας να μπορούν όλοι οι συναδελφοί μας να συστήσονται δωρεάν στις πρωτανικές ειδικές λέσεις. Συνεχίσουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα σε αυτούς τους συλλόγους με κινητοποιήσεις και θα πιέσουμε την κατεύθυνση.